μεγάλο έργο, όπως είπατε και εσείς, τη μονάδα, σαν μια μεγάλη δράση για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αναβάθμιση στη ζωή μας γενικά, γιατί όπως γνωρίζετε η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε να λειτουργήσει αυτή η μονάδα, διότι αν δεν υπάρχει συνεργασία από τους δημότες, δεν θα έχουμε... Δηλαδή αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, να το πούμε έτσι, κύριε Δήμαρχε, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα, λογικό. Οπότε θέλετε να ξαναθυμίσουμε ποιους αφορά. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η μονάδα λειτουργήσε δοκιμαστικά με το που τελείωσε η κατασκευή της. Όλο το καλοκαίρι, λοιπόν, όλη την καλοκαιρινή περίοδο λειτουργούσε με την συμμετοχή ξενοδοχείων και κάποιων καταστημάτων εστίασης. Συσκευαστηρίων, όχι κάποιων συσκευαστηρίων που ήταν κυπευτικά στην περιοχή μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί συμβάλλανε ούτως ώστε να λειτουργήσει κανονικά η δοκιμαστική περίοδος και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, δηλαδή να έχουμε την παραγωγή κομπόστ που αυτό ήταν και το ζητούμενο. Οπότε λοιπόν τώρα είμαστε στη διαδικασία, 10 του μήνα τελειώνει η δοκιμαστική περίοδος, οπότε γι' αυτό έγινε και η συνάντηση αυτή, για να δούμε τη διαδικασία λειτουργίας και με τον τρόπο που θα λειτουργήσει η μονάδα στο επόμενο διάστημα. Ναι. Μας ενημέρωσαν λοιπόν από τον ΕΣΒΑΚ ότι είναι στη διαδικασία, έχουν αναθέσει κάποια μελέτη για να βρουν τον τρόπο λειτουργίας είτε μέσω του Δήμου, είτε κάποιου ιδιώτη, είτε ο ίδιος ο ΕΣΒΑΚ. Αυτό θα το δούμε και θα μας ενημερώσουν με τον καινούργιο χρόνο. Θα ενημερωθεί και η νέα Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, οπότε θα αποφασίσουν όλοι μαζί τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι εννοείται να συνεχίσει η λειτουργία της μονάδας, γιατί θα συμβάλλει πάρα πολύ και στο κόστος των απορριμμάτων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όσο μπαίνουμε στη διαδικασία της κυκλικής οικονομίας, της διαλογής στην πηγή τα απορρίμματα, τόσο θα έχουμε και μειωμένο κόστος απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι φεύγουμε από την ταφή των απορριμμάτων, θα αποφύγουμε το τέλος ταφής που είναι δυσβάστακτο για όλους τους Δήμους και έτσι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ωραία. Αυτό είναι δηλαδή για το καλό όλων. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθούν και οι καφεκάδοι για να γίνει αυτό. Ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, με την καινούργια Δημοτική Αρχή θα γίνει ο σχεδιασμός. Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν, γιατί δεν θα μπουν μόνο τα ξενοδοχεία και τα συσκευαστήρια, αλλά θα μπει και το νοικοκυριό. Θα μπουν και τα σπίτια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα γίνει ένα σχεδιασμός τοποθέτησης των καφεκάδων και για τα οικιακά οργανικά απορρίμματα, ούτως ώστε να ξεκινήσει κανονικά πλέον η λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης. Mm. Μια μονάδα που είπαμε ότι θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ, γιατί θα αποφύγουμε την ταφή μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων, που αυτό θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και συγχρόνως και στην αναβάθμιση της ζωής μας, που θα έχουμε συμβάλλει πάρα πολύ το κομμάτι της κυκλικής οικονομίας. Ναι, άρα το αφήνετε για τη νέα Δημοτική Αρχή το σχεδιασμό. Έχουμε δηλαδή, πότε έρχονται ας πούμε οι καφέ κάδι? Η καφέ κάδι, η προμήθεια έχει γίνει. Έχει γίνει, έχουν έρθει δηλαδή, είναι στην Αγρέξη καταλαβαίνω. Ναι, στην Αγρέξη. Η προμήθεια των καφέ κάδων εννοείται έχει γίνει την περσινή χρονιά, όπως είδατε μαζί με το απορριμματοφόρο. Απλά δεν το αφήνουμε. Απλά η διαδικασία είναι τέτοια που αναγκαστικά πρέπει να το κάνει η νέα Δημοτική Αρχή, γιατί αν ξεκινούσε ας πούμε με το που τελείωνε η δοκιμαστική λειτουργία, ήταν αμέσως την επόμενη μέρα η λειτουργία η κανονική, εννοείται ότι θα είχαμε τοποθετήσει τους καφέ κάδους. Αλλά δεν μπορούμε να τους τοποθετήσουμε από τώρα, γιατί δεν θα υπάρχει συνέχεια αμέσως την επόμενη μέρα η λειτουργία της μονάδας. Οπότε θεωρούμε και είναι και το σωστό ότι δεν μπορούμε να αρχίσουμε να τοποθετούμε κάδους, καφέ. Γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε δεν το αφήνουμε, απλά η διαδικασία είναι τέτοια που αναγκαστικά πρέπει να ασχοληθεί η νέα Δημοτική Αρχή σε αυτό το μεγάλο έργο που, όπως ξέρουμε όλοι, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε κάποια έτσι, υπόθεση εργασίας στο πόσο μπορούμε να έχουμε μειωμένο κόστος απορριμμάτων με την ενέργεια αυτή? Θα σας πω έναν αριθμό. Φανταστείτε ότι δεν συμμετείχαν όλα τα ξενοδοχεία, γιατί για κάποιους λόγους δικούς τους δεν ήταν προετοιμασμένοι, δεν μπορούσαν να προετοιμαστούν, δεν είχαν το κατάλληλο προσωπικό. Με τα ξενοδοχεία λοιπόν που συμμετείχαν,
μαζεύτηκε μια μεγάλη ποσότητα, πάνω από 100 τόνους οργανικών, γύρω στους 120 αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν έχω το τελευταίο μήνα τις ποσότητες, γύρω στους 120 τόνους οργανικό, που αυτοί οι τόνοι, αυτές οι ποσότητες θα πηγαίνανε στο ΧΙΤΑ. Και για αυτές τις ποσότητες θα πληρώναμε 23 ευρώ τον τόνο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η φθορά των απορριμμάτων, η μεταφορά των οχημάτων στον Άγιο Νικόλαο. Βλέπετε λοιπόν ότι με μία μικρή ποσότητα οργανικών έχουμε ένα πολύ μεγάλο ικανοποιητικό κέρδος. Για φανταστείτε τώρα το 1 τρίτο των απορριμμάτων, τα 2 τρίτα μάλλον των απορριμμάτων που είναι οργανικά, και αυτά έχουν και το μεγάλο βάρος να μην πηγαίνει στο ΧΙΤΑ και να έρθει πίσω σε εμάς, να πάει κομποστοποίηση, δηλαδή όλο αυτό το οργανικό σύν τα κλαδοκάθαρα. Το κέρδος και τα κανονικά αποτελέσματα θα τα δούμε στην επόμενη χρονιά, που θα έχουμε μια μεγαλύτερη και συλλογική εικόνα μέσα από αυτή τη διαχείριση. Ναι. Μάλιστα. Οπότε ελπίζω να υπάρχουν αρκετοί κάδοι, κυρία Αντιδήμαρχε, ναι, για να τοποθετηθούν παντού, όχι, φαντάζομαι όχι μόνο μέσα στην πόλη της Ιεράς, αλλά και στα δημοτικά διαμερίσματα. Και στα χωριά. Και στα χωριά. Και όπως είναι τα κανονικά τα δρομολόγια των πράσινων κάδων, θα τοποθετηθούν και οι καφέ κάδοι. Σε πρώτη φάση, όπως είναι η ανακύκλωση, δηλαδή δεν θα ανεβούμε στα ορεινά χωριά, γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο εκεί υπάρχει οργανικό, επειδή υπάρχουν ζώα, υπάρχουν άλλες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τα οργανικά τους. Αλλά ανάλογα με την κίνηση που θα έχει και τις ανάγκες που θα παρουσιάζουν, θα προμηθευτεί αναγκαστικά και ο Δήμος και με δεύτερο απορριμματοφόρο, διότι θα χρειαστεί και δεύτερο και τρίτο. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό στα επόμενα δύο χρόνια. Και θα δείτε πραγματικά τη διαφορά, και γι' αυτό πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι πρέπει να συνεργαστεί και όχι απλά να βάνει το οργανικό, αλλά να είναι σωστό το οργανικό. Δηλαδή να μην βάλουμε απορρίμματα, όπως λέμε και την ανακύκλωση. Πρέπει σιγά σιγά να μάθει ο κόσμος, και αυτό πρέπει να δώσει βάρος στην επόμενη δημοτική αρχή, στην επιμόρφωση, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε σωστά αυτό που κάνουμε. Το έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν αρκεί να κάνουμε μόνο ανακύκλωση, αλλά πρέπει να κάνουμε σωστή ανακύκλωση. Ναι. Όπως πρέπει να κάνουμε και σωστά τώρα τη διαχείριση του οργανικού. Να γίνεται ένα σωστό διαχωρισμό στην πηγή, όπως λέμε, έτσι λέγεται, από το σπίτι μας, μέσα από το σπίτι μας, να κάνουμε σωστά το διαχωρισμό, είτε αυτά είναι ανακυκλώσιμα, είτε είναι οργανικά, είτε είναι τα υπόλοιπα. Και πραγματικά όσοι το κάνουν από τώρα θα δουν ότι τα απορρίμματα που ρίχνουμε στον πράσινο κάδο είναι πάρα 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 πολύ λίγα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Οπότε θα υπάρξει, υποθέτω, και μια έτσι καμπάνια ενημέρωσης του κόσμου. Βεβαίως, για το όπως αυτή που κάνουμε σήμερα. Ναι, ναι, έχουμε ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι με τον έντυπο τύπο. Τώρα, όπως γνωρίζετε, έχουμε στείλει κάποια σποτάκια στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που θα συμμετέχουν στην προώθηση. Θα σας ενημερώσει η υπηρεσία με το που λίγο πριν ξεκινήσει, μόλις γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία, θα σας ενημερώσουμε πότε θα ξεκινήσετε να έχετε τα σποτάκια, που να, όχι μόνο από έντυπο τύπο, αλλά και από τα ραδιόφωνα, να έχουμε μια ενημέρωση στον κόσμο, συν κάποιες εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, είτε σε ανοιχτούς χώρους είτε σε κλειστούς, όσον αφορά τον τρόπο. Φαντάζομαι θα μπουν και τα σχόλια στη καμπάνια, γιατί τα παιδιά είναι πολλές φορές που έχουμε πει ότι μας δείχνουν τον δρόμο, για να ξέρει ο κόσμος τι θα βάζει μέσα στον καφέ κάδο. Να μην βάζει ό,τι να είναι. Όχι, και να ξέρετε ότι ήδη έχουμε δώσει στα σχολεία, αυτά που βέβαια που δέχτηκαν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν, κάδους τοποστοποίηση, για να μπουν τα παιδιά στη διαδικασία να μάθουν τι βάζουμε στον κάδο κομποστοποίησης, για να γνωρίζουν μετά να βοηθήσουν και τους γονείς τους στο σπίτι και να απλωθεί περισσότερο έτσι αυτή η ενημέρωση στον κόσμο. Ωραία. Οπότε αρχές της χρονιάς, ας πούμε, το Γενάρη, εκεί κάπου... Από ό,τι ενημερωθήκαμε με τον ΕΣΔΑΚ, θα καθυστερήσουμε λίγο, θα πάμε στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή ευελπιστώ από αυτά που μας ενημέρωσαν, τέλος Μαρτίου να είναι έτοιμη η μελέτη και όλες οι διαδικασίες που θα γνωρίζουμε για τον τρόπο λειτουργίας. Οπότε εκεί, για να μην λέμε τώρα ότι αρχές της χρονιάς θα ξεκινήσει, οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, οπότε πιστεύω εκεί στο Μάρτιο
να ξεκινήσει κανονικά η τοποθέτηση των κάδων και η λειτουργία σε όλο το Δήμο. Ωραία, οπότε θα ενημερωθεί και ο κόσμος για να ξεκινήσει η λειτουργία της μονάδας, απλά να μην σταματά. Απλά σιγά σιγά, αν θέλει ας πούμε, να ενδιαφερθεί ο κόσμος, θα μοιράσουμε και στο επόμενο διάστημα και κάποια φυλάδια μέσω των σχολείων που θα πάνε αυτά τα φυλάδια στα σπίτια, οπότε θα μπορούν να ενημερώνονται σιγά σιγά για το τι τοποθετούμε και ποια είναι ας πούμε, αυτά τα προϊόντα που θα συγκεντρώνουμε για να τα βάλουμε στον καφέ κάδο. Οπότε έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη η ενημέρωση. Θα ακουστεί και το σποτάκι πιστεύω από τον Γενάρη, τέλος Γενάρη, αρχής Φλεβάρη. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσει, ίσως τέλος Γενάρη να ξεκινήσει το σποτάκι. Αυτά θα είναι προγραμματισμένα. Οπότε ο κόσμος δεν νομίζω, αν ενδιαφερθεί πραγματικά, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Και θα τα πάμε μια χαρά. Δύο διευκρινήσεις, κύριε Δημαρχέ. Ένας κάδος καφέ θα μπορούσε, ας πούμε, να τοποθετηθεί σε ένα κατάστημα εστίασης, παραδείγματος χάρη, που να είναι πιο εύκολο. Βεβαίως. Υπάρχουν μικρότεροι κάδοι σε χωρητικότητα. Και να ξέρετε ότι κάναμε πρόταση από φέτος σε ταβέρνες. Για δικούς τους λόγους δεν δέχτηκαν, αλλά δυστυχώς, όπως τους έχουμε ήδη ενημερώσει, από του χρόνου είναι υποχρεωτικό να συλλέγουν τα οργανικά τους σε καφέ κάδους, οπότε θα τοποθετηθούν και σε όλες τις ταβέρνες, σε όλα τα καταστήματα εστίασης, καφέ κάδι. Ωραία. Και το αυτό και στα σπίτια λοιπόν και σε σημεία που γίνεται μεγαλύτερη παραγωγή τέτοιων... υλικών θα μπορεί να προμηθευτεί κάποιος ένα καφέ κάδο, αλλά και στις γειτονιές για να μπορεί ο κόσμος να τοποθετεί όλα αυτά που πρέπει να τοποθετεί. Το ίδιο είναι απορριμματοφόρο για τον καφέ κάδο. Πιστεύετε ότι θα είναι ικανό να μπορεί να συλλέγει? Όχι, όχι. Σε πρώτη φάση θα είναι αρκετό. Σε πρώτη φάση θα είναι αρκετό. Αλλά πιστεύω ότι, γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν θα ξεκινήσει... Από την εμπειρία μας το λέμε τώρα αυτό, έτσι. Δεν θα ξεκινήσει full, θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Οπότε πιστεύω ότι θα χρειαστεί υποχρεωτικά και δεύτερο απορριμματοφόρο. Θα το δει η υπηρεσία και εννοείται θα προχωρήσει στην προμήθειά του. Είναι δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο ένα απορριμματοφόρο να καλύψει γιατί είναι και όλα τα οργανικά. Είναι και το κλίμα εδώ το οποίο δεν βοηθάει στα οργανικά. Ναι, μπορεί ας πούμε ένα από τα απορριμματοφόρα τα σημαντικά που έχουμε για τον πράσινο κάδο να αλλάξει και να μετατραπεί σε... Βέβαια, έτσι, έτσι. Γιατί μειώνοντας τα ασύμμικτα και αυξάνοντας τα οργανικά θα αλλάξουν τα απορριμματοφόρα, δεν το συζητώ. Οπότε απλά αυτό είναι στην οργάνωση και στη διαχείριση και στο σχεδιασμό. Ανάλογα με τις ποσότητες θα κρίνει η υπηρεσία πόσα απορριμματοφόρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην περισυλλογή των οργανικών. Λοιπόν, και απλά να πω ότι όχι μόνο ο Δήμος Ιεράπτρας θα πηγαίνει στη μονάδα κομποστοποίησης στα οργανικά και ο Δήμος Ιτίας θα φέρνει τα οργανικά του στην μονάδα κομποστοποίησης στο Δήμο Ιεράπτρας. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για την υπογειοποίηση που έχει ξεκινήσει εδώ και στην πίσω από την μουσική σχολή. Έχει ξεκινήσει και σε ένα άλλο σημείο εδώ κεντρικά να σκάβεται για την εκεί τώρα τι προβλέπετε? Λοιπόν, να δείτε, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια θεματάκια όσον αφορά την υπογειοποίηση, την τοποθέτηση των κάδων. Αυτό ήταν τώρα ένα κομμάτι, ένα μικρό μέρος μέσω από το πρόγραμμα του Open Mall που μπορούσαμε να βάλουμε κάποιους κάδους υπογειοποίησης. Θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε και λίγο πιο απλωμένα, λίγο περισσότερο την υπογειοποίηση των κάδων και σε άλλα σημεία από άλλο πρόγραμμα. Αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για συγκεκριμένο ποσό. Το ξεκινήσαμε για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Ανάλογα λοιπόν όμως πιστεύω μετά πρέπει να εξαπλωθεί η υπογειοποίηση. Παρόλο που εγώ είμαι της άποψης, προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι καλύτερη αποκομιδή door to door που λέμε από τα σπίτια μας και όχι να υπάρχουν κάδοι. Οι κάδοι δημιουργούν δυστυχώς πολλά προβλήματα
και θα είναι το καλύτερο να εξαφανιστούν όλοι οι κάδοι, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη, να μην παρεξηγηθώ. Οπότε, τι εννοούμε, θα το δούμε, δηλαδή αυτό που οι τρύπες που έχουν ανοίξει τώρα, θα μπουν οι κάδοι, θα ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι στα δύο σημεία? Έχω δει δύο, δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλα. Οι υπόγειοι κάδοι έχουν παραλυφθεί, είναι στην αυρέ. Απλά καθυστέρησε ο εργολάβος, διότι δεν έβρισε κάποιον να συνεργαστεί για να προχωρήσει το έργο. Απλά έχει ξεκινήσει λοιπόν τώρα η ανασκαφή. Οι κάδοι είναι στην αγρέα, θα γίνει η τοποθέτηση να τελειώσουμε. Αλλά δεν ξέρω τώρα τις διαδικασίες των εργολάβων. Τη στιγμή που για μένα έχουν προμηθευτεί οι κάδοι και έχει ξεκινήσει η διαδικασία, θα τελειώσει και αυτό. Ότι ξεκινάει, τελειώνει, δεν το συζητώ. Απλά οι καθυστερήσεις δυστυχώς πάντα υπάρχουν και μας ζορίζουν. Τι να πω τώρα. Άρα δεν ξέρουμε τώρα πότε θα ολοκληρωθεί αυτό που ξεκίνησε. Άμεσα. Καλλιτικά, ναι, μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει να γίνει η τοποθέτηση. Δηλαδή πρέπει σε αυτό το μήνα να τελειώνει αυτό. Α, τώρα... δεν το δίνουμε στην επόμενη δημοτική αρχή. Όχι, αυτό το ολοκληρώνεται τώρα. Ναι, πρέπει να τελειώσει αυτό. Ωραία, αφού είναι όλα έτοιμα, έχουμε λίγες μέρες μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Τώρα τι να σας πω. Ναι. Το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός βγαίνει. Από εκεί και πέρα τώρα διάφορα εμπόδια και διάφορες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ο εργολάβος. Μπορεί να μας πάει και παραπέρα. Αλλά κανονικά πρέπει να τελειώσει μέχρι τέλος του μήνα. Μάλιστα, κανονικά. Οκ. Okay. Μακάρι. Ναι, να τελειώσει, ναι, γιατί. Μακάρι. Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό. Έτσι, ακριβώς. Να δούμε την ανταπόκριση του κόσμου, το σεβασμό, τη διαχείριση. Γιατί και εκεί θέλουμε μια σωστή διαχείριση. Να μην αφήνουμε σκουπίδια έξω από το κομμάτι του υπέργειου κάδου που θα υπάρχει και θα ξέρουμε ότι εκεί είναι ένας υπόγειος κάδος. Να μην αφήνουμε απ' έξω σκουπίδια όπως αφήνουμε τώρα απ' έξω απορρίμματα από τους κάδους. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν. Ευελπιστώ να το σεβαστούν και να υπάρχει μια σωστή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Δεν έχω άλλη ερώτηση, εκτός αν κάτι θέλετε να προσθέσετε. Όχι, απλά αυτό που λέμε πάντα, να είμαστε λίγο προσεκτικότεροι, να βοηθάμε λίγο περισσότερο και τους εργαζόμενους. Έρχονται μέρες Χριστουγέννων, γιορτών, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, μην βγάζουμε τα απορρίμματά μας σε γεμάτους κάδους, να προσπαθούμε να είναι σκεπασμένοι κάδοι, δηλαδή είναι αυτά τα αυτονόητα που τα λέμε, τα ξαναλέμε, έχει γίνει καραμέλα πια. Και εγώ στεναχωριέμαι που αναγκάζομαι να τα λέω πολλές φορές, γιατί... Εντάξει, όταν λες κάτι και δεν γίνεται και το επαναλαμβάνεις και το επαναλαμβάνεις, γίνεσαι και κουραστική. Απλά ο κόσμος να καταλάβει ότι από εμάς εξαρτώνται πολύ περισσότερα από ό,τι από τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, γι' αυτό πάντα ζητάμε την συνεργασία του κόσμου και είναι καλό να βοηθάμε όλοι, όλοι μαζί. Και όσο στελεχωμένες και να ήταν οι υπηρεσίες, αν ο κόσμος δεν συνδράμει και εκείνος, πάλι δεν θα προλάβαινε. Γι' αυτό δίνω το και για φανταστείτε τώρα να έχουμε και υποστελέχωση. Δηλαδή όταν γίνονται παράπονα, δεν ήρθαν σε αυτό το δρόμο να σκουπίσουν, δεν ήρθαν στον άλλο δρόμο να σκουπίσουν. Εάν δεν βοηθήσουμε τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό, δεν γκρινιάζω και ούτε το λέω αυτό για δικαιολογία, απλά είναι η πραγματικότητα και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Έχουμε πει, καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας. Είναι αυτό που είναι το α και το ω. Άμα το καταλάβουμε, θα λύσουμε πάρα πολλά θέματα. Τα σκουπίδια δυστυχώς δεν τα πετάει ούτε ο αντιδήμαρχος ούτε ο δήμαρχος. Είναι δικά μας τα σκουπίδια. Εμείς λοιπόν πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά και να βοηθήσουμε την υπηρεσία καθαριότητας, που είναι μια πολύ δύσκολη υπηρεσία, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την πόλη μας. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα παντού. Δηλαδή, παίρνω μηνύματα από παντού, από πολλές πόλεις και εκτός Κρήτης και από την Κρήτη. Υπάρχουν προβλήματα στην καθαριότητα. Ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί να τα ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα για να έχουμε ένα πιο όμορφο περιβάλλον. Εγώ αυτό πιστεύω και έτσι έχω μάθει να ζω και αυτό θα συνεχίσω να λέω και φεύγοντας από αυτή τη θέση που είμαι στο επόμενο διάστημα. Πάντα θα βοηθάω και πάντα θα λέω αυτό που πάντα πίστευα και πάντα πιστεύω. Όλοι μαζί και θα δείτε ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Ωραία. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αν δεν τα πούμε, καλές γιορτές να έχετε. Έτσι και θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς σε επαφή. Σε επαφή και επικοινωνία. Εδώ είμαστε δημότες και πολίτες αυτής της πόλης και αυτού του Δήμου. Δεν το συζητάμε, δεν φεύγουμε. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε από όποιο μετορίζει, από όποια θέση είμαστε. Πάντα εδώ για το καλό όλων μας. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Καλές γιορτές.